Παρά το ότι είναι δύο ερωτήσεις που έχουν μια συνάφεια μεταξύ τους, νομίζω ότι διαπραγματεύονται διαφορετικά ζητήματα. Η πρώτη ερώτηση αφορά τα προβλήματα της διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι συμβασιούχοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, συγκεκριμένα στη 1 του Σεπτέμβρη, ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 28.353 συμβασιούχων αναπληρωτών για να καλύψουν τα κενά, προσέξτε, για να καλύψουν τα κενά 47.000 εκπαιδευτικών που υπήρχαν στα σχολεία, μαζί με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Και αυτά τα στοιχεία τα δώσατε εσείς, τα έδωσε το ίδιο το Υπουργείο. Από τα 47.000 κενά, λοιπόν, καλύψατε τα 28.000. Όλοι αυτοί, λοιπόν, αλλά γυρίζω στο ερώτημα, στην ουσία της ερώτησης, όλοι αυτοί οι συμβασιούχοι αναπληρωτές προσπαθούν, κυρία Υπουργέ, να τα βγάλουν πέρα, οι περισσότεροι μακριά από τα σπίτια τους, όπως καταλαβαίνετε, με μισθούς πενιχρότατους, ενώ επιπλέον έχουν να διαχειριστούν και τη δύσκολη εκείνη κατάσταση της ανεργίας, δηλαδή της απληρωσιάς, για τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Μάλιστα, οι αναπληρωτές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το μισθό του Ιουνίου τον πήραν κουτσορεμένο. Δεν πήραν ολόκληρο το μισθό, γιατί τα σχολεία κλείνουν στις 21 Ιουνίου. Ούτε αυτό δηλαδή, ούτε ένα μισθό ολόκληρο δεν τους δίνεται. Αντίστοιχα, ακόμα και αυτό το χαμηλό επίδομα ανεργίας, τα 479 ευρώ, άντε ζήσε τώρα με αυτά, για όποιον τα παίρνει βέβαια και αυτά, γιατί δεν τα παίρνουν όλοι, γιατί και εδώ υπάρχουν σχετικοί κόφτες, αυτό το επίδομα συνήθως μπαίνει εκεί κατά τα τέλη Αυγούστου και αφού έχει περάσει όλο σχεδόν το καλοκαίρι, δύο μήνες τουλάχιστον μετά την ημέρα της απόλυσης. Ενώ και η επόμενη πληρωμή τώρα για όσους τύχει να γίνουν ξανά αναπληρωτές, αν και εφόσον προσληφθούν βέβαια στην πρώτη φάση των προσλήψεων, ο μισθός του Σεπτέμβρη μπαίνει κάπου στις αρχές του Οκτώβρη. Και αυτός πάλι όχι ολόκληρος, προσέξτε, αφού ναι μεν ανακοινώσατε τις προσλήψεις στη 1 του Σεπτέμβρη, τους βάλατε όμως να αναλάβουν υπηρεσία στις 7 του Σεπτέμβρη, προκειμένου να τους κόψετε άλλο ένα βδομαδιάτικο από το μισθό. Τώρα, όσοι φυσικά έχουν την ατυχία να προσληφθούν σε επόμενες φάσεις, Οκτώβρη, Νοέμβρη κτλ., γιατί γίνονται αλλεπάλληλες φάσεις, εννοείται ότι θα πάρουν το μισθό τους πολύ πολύ αργότερα. Και όλα αυτά σε μια εποχή όπου η ακρίβεια έξω σπάει κόκαλα, κυρία Υπουργέ, και ο μισθός πραγματικά εξαφανίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Σας ρωτάμε λοιπόν τι θα κάνετε ως κυβέρνηση. Έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε γι' αυτό, αλλά συγκεντρωνόμαστε σε ένα ερώτημα. Τι θα κάνετε ως κυβέρνηση ώστε προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι το υψηλό κόστος διαβίωσης, τουλάχιστον να θεσπίσετε για αυτούς ένα επίδομα ενοικίου. 300 ευρώ για αυτούς τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που νοικιάζουν σπίτι. Και να αξιοποιηθούν βεβαίως και διαμερίσματα, δωμάτια, εστίες και ξενοδοχεία για τη δωρεά όπου χρειάζεται, για τη δωρεάν στέγαση αυτών των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά, κατανοούμε πραγματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο. Κατανοούμε την αγωνία τους, κατανοούμε την ανασφάλειά τους και βέβαια την αβεβαιότητά τους. Και ένας από τους ουσιαστικούς λόγους πίσω από τις ομαδικές και υψηλές προσλήψεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, αναφέρομαι στις 28.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών που έγιναν, ήταν πρωτίστως για την εκπαιδευτική διαδικασία και τα ίδια τα παιδιά, αλλά βέβαια και για να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δεδομένου της απουσίας προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, η πρόσληψη όλων των αναπληρωτών σε μία και μόνο φάση, το ξέρετε νομίζω και εσείς ως εκπαιδευτικός ο ίδιος, δεν είναι εφικτή. Όχι τόσο για πρακτικούς λόγους, αλλά και για λόγους ουσίας. Είστε δάσκαλος, γνωρίζετε καλά ότι τα κενά στα σχολεία δημιουργούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και προσλήψεις εκπαιδευτικών γίνονται και λογικά γίνονται σε πολλές διαφορετικές φάσεις. Βέβαια, θα είχατε δίκιο εδώ να μου πείτε ότι ο μεγάλος όγκος των προσλήψεων γίνεται στην αρχή του σχολικού έτους. Όμως και πάλι αυτές δεν μπορούν να γίνουν με μία και μόνο πράξη. Καλός ή κακός, τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν, καλός νομίζω για όλους εμάς και τους 300, οι μαθητές πρέπει να μπουν στις τάξεις και να χωριστούν τα τμήματα σύμφωνα με τις επιλογές των παιδιών σε σχέση με τις τάξεις στις οποίες είναι ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται την πρώτη αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Οι διευθυντές εκπαίδευσης καλούνται να αναρτήσουν στο πληροφορικό σύστημα τα εναπομείναντα κενά
για να μπούμε στη δεύτερη φάση των προσλήψεων. Για εμάς, κέρια σημασίας εδώ πέρα είναι η απόκληση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης, χρονικά εννοώ, να είναι όσο πιο μικρή γίνεται. Ο προγραμματισμός, λοιπόν, είναι η δεύτερη φάση να ολοκληρωθεί την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Σε ό,τι αφορά τώρα στην πρόσθετη στήριξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κατανοούμε και εγώ ως βουλευτής Πειραιώς και νήσων, κατανοούμε τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί μας. Ιδίως αυτοί που τοποθετούνται σε νησιά ή σε περιοχές με πολύ υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό φροντίζουμε προς το παρόν όσοι εκπαιδευτικοί διορίζονται σε δυσπρόσιτες ορεινές αλλά και νησιωτικές περιοχές να μοριοδοτούνται με επιπλέον μόρια ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης, τον τρόπο διορισμού που μετράνε για τη μετάθεσή τους. Επιπλέον, διευκολύνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με αρκετά μεγάλες εκπτώσεις εισιτηρίων για τη μετακίνησή τους. Πριν λίγες μέρες, υπογράφτηκε υπουργική απόφαση από το Υπουργείο το δικό μας, των Ναυτιλίας και των Μεταφορών, που ανακοίνωσε μια σημαντική έκπτωση έως και 50% για τα αεροπορικά, τακτοπλοϊκά και τα εισιτήρια τοκτέλ για τη μετάβαση των καθηγητών. Τώρα, ως προς το στεγαστικό θέμα που σας απασχολεί και πολύ σωστά σας απασχολεί, γιατί απασχολεί και εμάς. Οι λύσεις είναι δύο σε αυτό, γιατί όντως είναι ένα ζήτημα και θα κλείναμε τα μάτια άμα δεν το βλέπαμε. Η λύση η πρώτη, η οποία δόθηκε στην προηγούμενη διακυβέρνησή μας, ήταν η ελαστικότητα ως προς τους Δήμους να χρηματοδοτούν οι ίδιοι ως αρμόδια όργανα που γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες πολύ καλύτερα από την κεντρική πολιτεία. Είναι μια αποκεντρωμένη αποτύπωση αυτή που γίνεται πιο αποτελεσματικά, να χρηματοδοτούν με κάποιο κομμάτι τις δημόσιες υπηρεσίες. Εδώ πέρα είμαστε οι εκπαιδευτικοί, αλλά και πάλι θα κλείναμε τα μάτια αν βλέπαμε μόνο εμάς τους εκπαιδευτικούς ως αποδέκτες του προβλήματος αυτού. Είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι είναι στις υπηρεσίες υγείας, είναι οι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι είναι στην προστασία του πολίτη, αλλά και στο λιμενικό που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Οπότε το πρώτο, η άμεση ανακούφιση, είναι η ενίσχυση που επιτρέπει η κεντρική πολιτεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, κρίνοντας η ίδια τις εξειδικευμένες ανάγκες να βοηθήσει, και ήδη γίνεται. Εγώ γνωρίζω στη δική μου περιφέρεια, ας πούμε, ο Δήμος Ίδρας το κάνει αυτό το πράγμα. Στις Κυκλάδες εξίσου γίνεται. Αλλά και η πιο θεσμική, η πιο δομική λύση η οποία χρειάζεται και την οποία έχουμε ξεκινήσει να επεξεργαζόμαστε διυπουργικά, γιατί σας ξαναλέω, είναι σημαντικό να μην γίνεται αποσπασματικά, είναι η δημιουργία χώρων κατάλληλων, έτσι ώστε ο δημόσιος λειτουργός με την οικογένειά του, αν έχει, να μπορέσει να πάει σε ένα σπίτι το οποίο θα παρέχεται από πλευράς πολιτείας. Δεν θέλουμε να πάει σε ένα ξενοδοχειακό δωμάτιο, δεν θέλουμε να πάει κάπου στο οποίο να μην είναι ανθρώπινο και κατάλληλο για την οικογενειακή του κατάσταση και την ηλικία του. Βάζουμε μπροστά ένα πρόγραμμα δημιουργίας εστιών για τους δημόσιους λειτουργούς μας σε δυσπρόσιτες και τουριστικές περιοχές. Ευχαριστώ. Επίσης, να δώσετε το επίδομα των 300 ευρώ σε όλους τους αναπληρωτές που νοικιάζουν. Αυτό θα ήταν μια δομική πραγματικά λύση. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Λυπάμαι που το λέω. Γιατί καλή κατανόηση, κυρία Υπουργέ, αλλά δεν ζεις μονάχα με αυτήν. Και σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, ο καλύτερος τρόπος για να πει κάποιος κάτι είναι να το κάνει. Και αυτό δεν το κάνετε. Τώρα, στην αρχική μας ερώτηση, κυρία Υπουργέ, σας ρωτούσαμε και σας καλούσαμε να προσλάβετε όλους τους συμβασιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε μία φάση. Είπατε κι εσείς αυτά που είπατε και η ανάληψη της υπηρεσίας τους να ξεκινά στις 1 του Σεπτέμβρη. Αλλά εσείς επιμένετε, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το δρόμο της αλαμοποίησης της κάλυψης των αναγκών των σχολείων και των περικοπών βεβαίως. Μιλήσατε για την απόκληση που πάντα θα υπάρχει ανάμεσα στην πρώτη φάση και στα κενά. Πράγματι. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για απόκληση, κυρία Υπουργέ. Εδώ μιλάμε για τον χάος. Γιατί όταν το Υπουργείο σας προϋπολογίζει 47.000 κενά και διορίζει, προσλαμβάνει 28.000, με συγχωρείτε, δεν χρειάζεται πολλή συζήτηση. Είναι τουλάχιστον 19.000 τα κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Αυτό λένε τα μαθηματικά. Σε αυτές τις συνθήκες τώρα έρχεται να προστεθεί και αυτή η οξυμένη κατάσταση με την ακρίβεια που σπάει, όπως σας είπα, κόκαλα, με τα έξοδα της μετακίνησης, η οποία κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι δωρεάν για αυτούς τους ανθρώπους, και βεβαίως το ζήτημα αυτό που είναι πραγματικά ένα αγκάθι για όλους, το να βρουν ένα αξιοπρεπές σπίτι για να μείνουν. Ξέρετε, οι τιμές των ενοικίων ανεβαίνουν κάθε μέρα. Μια γκαρσονέρα στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να ξεκινάει από 300-400 ευρώ και αν τύχει αναπληρωτές να έχουν οικογένεια, και έχουν αρκετοί από αυτούς,
τότε χρειάζονται ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα και χρειάζονται μέχρι και 600 ευρώ. Πείτε μου τώρα εσείς για έναν άνθρωπο που παίρνει 900 ευρώ να δίνει τα 600 στο ενίκιο πώς θα ζήσει. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για εκείνη την τραγική κατάσταση στις τουριστικές περιοχές όπου η κατοικία γίνεται ένα πανάκριβο και άπιαστο όνειρο για πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς που φτάνουν να μένουν σε κάμπινγκ, σε παραλίες. Τα έχουμε δει επανειλημμένα όλα αυτά, ακόμα και σε σκηνές. Θύματα βλέπετε και αυτοί αυτού του τουριστικού θαύματος της χώρας. Όμως ξέρετε κυρία Υπουργέ, αυτό που σας λένε οι αναπληρωτές και τη φωνή τη δική τους μεταφέρουμε εδώ είναι φτάνει πια με αυτό το χάλι που θέλει να είναι κανονικότητα δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο να μην ξέρουν αν, πού και πότε θα δουλέψουν ανάλογα με τα γούστα της κάθε κυβέρνησης που όλες τους συντηρείται και επεκτείνεται αυτήν την ελαστική εργασία. Όλες οι κυβερνήσεις βάζουν περιορισμούς στις προσλήψεις με κόφτες, με μαγειρέματα αντί να κάνουν το στοιχειώδες να μονιμοποιήσετε όλους τους αναπληρωτές οι οποίοι στο κάτω-κάτω αναπληρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό κάθε χρόνο. Την ίδια στιγμή βέβαια βρίσκεται χρήματα και χρηματοδότηση για να δίνετε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους και στους νατοικούς εξοπλισμούς και στο Ζελένσκι. Και είναι απαράδεκτο, κυρία Υπουργέ. Κύριε Συνάδελφε, παρακαλώ, γιατί έχουμε και ένα νομοσχέδιο. Είναι απαράδεκτο. Δεκάδες, το λέω γιατί είναι και επίκαιρο, το ζήσαν αυτές τις μέρες, δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί να περιμένουν πάνω στο τηλέφωνό τους με αγωνία ένα SMS για να δουν τι θα κάνουν με τη ζωή τους. Τι θα κάνουν με τον ατομικό τους, με τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, αν θα πρέπει να βρουν κάποια άλλη δουλειά. Γιατί μπορεί αυτό να μην τους συμφέρει, γιατί δεν βγαίνουν με το επίδομα ανεργίας. Και σε κάθε περίπτωση, και κλείνω εδώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, αλήθεια πόσο παράτερα ακούγονται όλα αυτά τα παχιά λόγια της κυβέρνησης για την ψηφιακή αναβάθμιση του σχολείου, όταν χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της χώρας μεταβίας μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό του ίντερνετ του σπιτιού τους. Η πολιτική σας είναι βέβαια ότι θα προκαλέσει, προκαλεί ήδη αντιδράσεις και βεβαίως τον αγώνα των ίδιων των εκπαιδευτικών μαζί με το λαό. Σας ευχαριστώ. Πολλά από όλα όσα θέσατε, κύριε Δελή, φαντάζομαι θα συζητήσουμε και στην δεύτερη ερώτηση, γιατί είναι πολύ σχετικά. Θέλω να εμείνω στο καλή κατανόηση, αλλά αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι πράξεις. Λοιπόν, εκεί, πράξεις είναι η μοριοδότηση. Όταν ένας εκπαιδευτικός μοριοδοτείται αυξημένα έτσι ώστε να πάει στην νησιωτική μας χώρα, αυτό είναι πράξη. Πράξη είναι η επιδότηση μεταφοράς. Όταν ένας εκπαιδευτικός επιδοτείται κατά 50% για όλες τις μεταφορές του στην νησιωτική ή στην ηπειρωτική Ελλάδα, πράξη είναι και αυτό. Πράξη, μου λέτε, είναι να δώσουμε ένα εξειδικευμένο επίδομα ενοικίου στην εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν κατάλαβα αν είναι οριζοντίως ή ειδικά των αναπληρωτών. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κομμάτι αυτό της παραχολογίας, δηλαδή το ότι πάμε συγκεκριμένα στην κατηγορία των εκπαιδευτικών και δίνουμε ένα επίδομα 300 παραδείγματος χάρη ευρώ το μήνα. Θα ήθελα πάρα πολύ στην παραχολογία αυτή να συμφωνήσω και ως αρμόδια υφυπουργός παιδείας, αλλά και ως εκπαιδευτικός εγώ ίδια. Όσο όμως και να θέλουμε να στηρίζουμε, με συγχωρείτε, την εκπαιδευτική κοινότητα, οι λύσεις πρέπει να είναι οριζόντιες, αλλά και στοχευμένες. Οι λύσεις που δίνουμε ως κράτος πρέπει να είναι όχι ένα υπουργείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να είναι βάση ευαλωτότητας, όχι βάση επαγγέλματος. Βάση ευαλωτότητας, πολιτικές έχουμε και έχουμε αρκετές. Και αρκετές εξ αυτών βρίσκουν αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς μας. Έχουμε βάση του κεντρικού βραχίωνα απονομής κοινωνικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Έχουμε μέσω ενεργειακής στήριξης. Έχουμε μέσω στήριξης της αγοραστικής δύναμης του νοικοκυριού, πολλών εξ αυτών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Εισοδηματικά κριτήρια βάζουμε, κύριε Δελή, βάσει των οποίων κάποιοι εκ των εκπαιδευτικών αναπληρωτών μπορεί να είναι και αποδέκτες. Ευχαριστώ πολύ.